Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας βοηθάει πάντοτε να περπατάτε στο θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και εσάς και όλους μας, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή εκείνη μέσα από την οποία σχολιάζουμε τις δικές σας απόψεις, κρίσεις, ερωτήσεις, σκέψεις, διαφωνίες, οτιδήποτε θέλετε που έχει σχέση βεβαίως με το Λόγο του Θεού και μας αποστέλλετε στη διεύθυνση που τώρα είναι γραμμένη στις οθόνες σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση από κάποιον ανώνυμο φίλο ή φίλη. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα, πότε ισχύει και πότε πάβει να ισχύει? Είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους και απασχολεί πολλούς ανθρώπους, το προπατορικό αμάρτημα. Περί του προπατορικού αμαρτήματος αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, και θα το διαβάσω όλο, 12, 13 και 14 εδάφιο, όπως το περιγράφει. Διότι δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως. Και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι ο τύπος του μέλλοντος. Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το προπατορικό αμάρτημα. Το 14 εδάφιο το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, λέγοντας «αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι ο τύπος του μέλλοντος». Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή του την 1η προς Κορινθίους αναφέρει στο 15ο κεφάλαιο και στο 21ο εδάφιο «επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ενός ανθρώπου, ούτω και δι' ενός ανθρώπου η Ανάσταση εκ των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουν συζωοποιηθεί εν το Χριστό». Μιλάει λοιπόν για τον πρώτο Αδάμ, τον Χωικό, και τον δεύτερο Αδάμ, τον Επουράνιο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας δούμε όμως το προπατορικό αμάρτημα πως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη Γένεση. Όταν ο Κύριος ο Θεός έλαβεν εκ του χώματος και έπλασε τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Και έθεσεν και έλαβεν ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε εκ του χώματος και έθεσε αυτόν εις τον παράδεισον της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν. Αυτή είναι η δημιουργία του ανθρώπου και η τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ, σε έναν τόπο πραγματικά υπέροχο για τα ανθρώπινα και γήινα δεδομένα. Όμως προσέταξε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ στη συνέχεια λέγον «από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δε θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν μέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Και εδώ έθεσε την πρώτη προϋπόθεση διατήρησης ζωής ή σωτηρίας στον άνθρωπο ο Θεός, την πρώτη προϋπόθεση αλλά και την πρώτη νομοθεσία. Μπορείς από όλα τα δέντρα του παραδείσου να τρως, αλλά δεν μπορείς να τρως από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί αν φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Όμως, μέσα στον παράδεισο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει και ο διάβολος, να μπορεί να πηγαίνει και να
περιέρχεται τον παράδεισο και ο διάβολος. Ο διάβολος το χερούβ αυτό το επισκιάζον, το οποίο δημιούργησε ο Θεός για τη δόξα του, για να τον δοξάζει δηλαδή, όμως υπερηφανεύθηκε, ζήτησε να γίνει όμοιος με το Θεό και να κατοικεί στο θρόνο του Θεού, με αποτέλεσμα να πέσει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να ομολογήσει ειδών τον σατανά ως αστραπή εξ ουρανού πεσόντα. Και έτσι από χερούβ επισκιάζον, πρώτος στη τάξη χερούβ, ανάμεσα στα χερουβίμ, κατάντησε να είναι διάβολος, δηλαδή διαβολεύς, και σατανάς, δηλαδή ενάντιος του Θεού. Διαβάλλει λοιπόν ο διάβολος στον Θεό τους ανθρώπους, αλλά διαβάλλει και στους ανθρώπους το Θεό. Διαβάλλει δε και τον έναν άνθρωπο στον άλλον άνθρωπο και αντιθέτως, ώστε η επιδίωξή του είναι να φέρει χωρισμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερος χωρισμό του ανθρώπου από το Θεό και, το Θεό και χωρισμό του Θεού από τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να πεθάνει. Γιατί η θάνατος πνευματικός δεν είναι όπως ο φυσικός, που είναι αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή, αλλά θάνατος πνευματικός είναι ο αποχωρισμός του εσωτερικού ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, του εσωτερικού ανθρώπου που κατοικεί μέσα στη σάρκα, μέσα στο σώμα, ο αποχωρισμός αυτού του ανθρώπου από τον Θεό, από το φως και από την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι φως και ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό αποτελεί και τον πνευματικό θάνατο. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη του διαβόλου, γι' αυτό και αποκαλείται από τη Γραφή ο διάβολος ανθρωποκτόνος απαρχής. Δηλαδή η επιδίωξή του ήταν ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, δηλαδή ο πνευματικός θάνατος, και γι' αυτό και ο Θεός είπε ότι αν παραβείς αυτή την εντολή και φας από τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, τότε θα αποχωριστείς απ' εμού, άρα θα πεθάνεις αμέσως. Και δεν εννοεί βεβαίως το φυσικό θάνατο, γιατί με τον αποχωρισμό δεν πέθανε ο άνθρωπος ως προς το φυσικό θάνατο, αλλά πέθανε ως προς το πνευματικό, γιατί απομακρύνθηκε από το Θεό και μέγας χωρισμός, μέγα πρόβλημα υπάρχει στη σχέση πια από τότε του ανθρώπου με το Θεό και του Θεού με τον άνθρωπο, η αμαρτία, όπου πάσα ανομία, κάθε τι που είναι έξω από την εντολή και το θέλημα του Θεού, είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πράγματι μας περιγράφει η Γραφή ότι ο Όφης, που ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμεν ο Κύριος ο Θεός, πλησίασε τη γυναίκα, και ο Όφης βέβαια ήταν το κατοικισμένος εκείνη τη στιγμή από το διάβολο και το σατανά, και είπε προς τη γυναίκα, δεν μίλησε βεβαίως το φίδι, ο διάβολος μίλησε, αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Και είναι η πονηριά και η πανοργία του διαβόλου στην προσπάθειά του να πλανήσει, και εδώ πέρα θα δούμε επιτυχημένη προσπάθεια, να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε παράβαση, σε ανομία, άρα και σε αμαρτία, άρα και σε αποχωρισμό από το Θεό, άρα και στο θάνατο. Και μας κάνει εντύπωση αυτό για το θάνατο, γιατί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους λέγει «Σεις και εις εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας σας, εις τας οποίας περιεπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, καθώς εμείς είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή». Άρα λοιπόν ο διάβολος αγωνίζεται και τα καταφέρνει να πείσει τους ανθρώπους για να απομακρυνθούν από το Θεό και να πεθάνουν πνευματικά. Στην ερώτηση λοιπόν του διαβόλου μέσα από το φίδι προς τη γυναίκα, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου, η γυναίκα είπε όχι, δεν μας είπε αυτό, αλλά μας είπε από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορούμε να φάμε, από τον καρπό όμως του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε μη φάγετε, μη δε εγγύσετε, για να μην αποθάνετε. Και βλέπουμε, και εδώ βλέπουμε την υπερβολή των σκέψεων και των διαλογισμών του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού, όπου ο Θεός ποτέ δεν είπε μη εγγύσετε, αλλά είπε μη φάγετε γιατί θα αποθάνετε μόνο. Η Εύα όμως πρόσθεσε και το μη εγγύσετε, που είναι χαρακτηριστικό της υπερβολής των ανθρώπων, των σκέψεων και των διαλογισμών των ανθρώπων στο Λόγο του Θεού. Κάνουν δηλαδή στην καρδιά τους μέσα οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού πολύ σκληρό για αυτούς.
Που δεν είναι όμως, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Βρήκε και λοιπόν την ευκαιρία ο διάβολος και συνεχίζει. Και είπε όφης προς τη γυναίκα, βεβαίως δεν θα αποθάνετε, ψέματα λέει ο Θεός. Κατευθείαν τώρα πάει, αφού την προσέγγισε και έπιασε συζήτηση με τη γυναίκα, κατευθείαν πάει στο ψέμα, στην πανουργία και στη διάψευση του Λόγου του Θεού. Βεβαίως δεν θα αποθάνετε και λάθος κάνει, ψέματα σας είπε ο Θεός και λάθος κάνετε εσείς. Εξεύρει όμως ο Θεός ότι όταν φάγετε από του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θα είστε ως θεοί καθώς θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λέει μια αλήθεια την οποία όμως γαρνίρει, πλαισιώνει με πολλά ψέματα για να πείσει τους ανθρώπους και για το αληθές των λόγων του, αλλά και να προκαλέσει τους ανθρώπους με τα ψέματα στην απομάκρυσή τους από το Θεό. Και η γυναίκα το άκουσε με μεγάλη προσοχή αυτό που είπε ο διάβολος μέσα από το φίδι και έστρεψε το βλέμμα του και είδε, το βλέμμα της και είδε πρώτον ότι το δέντρο ήταν καλόνι στη βρώση, στο να το τρώγει. Δεύτερον, νόστιμο δηλαδή. Δεύτερον, ότι το αρεστό στους οφθαλμούς. Ήταν όμορφος να το βλέπει. Και τρίτον, επιθυμητόν το δέντρον ως δίδον γνώση. Είναι εδώ τώρα τα έργα της σαρκός που πρέπει να τα δούμε πώς τα περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του λέγοντας, διότι παν το εν το κόσμο, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός, και η επιθυμία της σαρκός είναι είδε ότι είναι καλόν εις την βρώση, νόστιμο, η επιθυμία των οφθαλμών είδε ότι είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και τρίτον η αλαζονία του βίου και επιθυμητών το δέντρον ως δίδον γνώση. Και αυτά τα τρία είναι τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου, καθώς ο άνθρωπος είναι και αυτός τριαδικός, σώμα, σάρκα δηλαδή, ψυχή που εκδηλώνεται με την καρδιά του ανθρώπου και πνεύμα που εκδηλώνεται με τη λογική του ανθρώπου. Και ο Απόστολος Ιωάννης, ξαναδιαβάζω, διότι παν το εν το κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του κόσμου παρέρχεται, μόνο όμως όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και έτσι λοιπόν η Εύα, βρισκόμενη σε αυτό το δίλημα να πράξει το θέλημα του Θεού, να μην φάγει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και βρισκόμενη μπροστά στην πρόκληση του διαβόλου να φάει, έπεσε στον πειρασμό, νίκησε ο πειρασμός, νίκησε ο πειραστής στη ζωή της και λέγει η Γραφή «και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε στον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε». Από εκεί και πέρα πια συνέβη αυτό το οποίο ο Θεός εξήγησε στον Αδάμ καταρχάς, λέγον ότι εάν φας, εξάπαντος θα αποθάνεις. Τώρα πια ο Αδάμ, στον Αδάμ και στην Εύα ηνύχθησαν οι οφθαλμοί, εγνώρισαν ότι είναι γυμνοί, ότι ήσαν γυμνοί και ρίψαντες φύλας οικείς έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Γνώρισαν την αμαρτία, γνώρισαν μέσα από την παράβαση και την ανομία την φύση της αμαρτίας που είναι έξω από το Θεό. Γνώρισαν δηλαδή όχι μόνο το καλό όπως γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά γνώρισαν και το κακό. Και έτσι κρύφτηκαν ο Αδάμ και η Εύα από προσώπου του Κυρίου μεταξύ των δέντρων του Παραδείσου, και όταν ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και τον φώναξε «Πού είσαι», γιατί συνήθιζε να πηγαίνει κάθε διληνό και να συνομιλεί μαζί του και αυτό ήταν η χαρά του Κυρίου, ο Αδάμ όμως απάντησε και είπε «Την φωνή σου άκουσα εν το Παραδείσο και φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός και κρύφθηκα». Και ο Κύριος απάντησε «Ποιος σε φανέρωσε ότι είσαι γυμνός, πώς γνώρισε το κακό, πώς γνώρισε τη γύμνωση, μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εσένα να μη φάγεις, ώστε να γνωρίσεις όχι μόνο το καλό που εγώ σου γνωρίζω και σου αποκαλύπτω, αλλά και το κακό που ο διάβολος σου φανερώνει». Και ο Αδάμ, αντί, καθώς συνιστά ο Θεός να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και να το συγχωρήσει ο Θεός,
δικαιολογήθηκε κατά τρόπο που δεν φέρνει την εύνοια και την συγχώρεση του Θεού. Και είπε ο Αδάμ, η γυναίκα την οποία μου έδωκας εσύ να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγω. Δηλαδή εσύ φταίς Θεέ μου. Και πάλι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων, οι οποίοι για κάθε κακό που συμβαίνει βλασφημούν το Θεό, κακολογούν το Θεό λέγοντας ότι αυτός φταίει. Η αλήθεια είναι όμως, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι αγαθός και ποτέ δεν φταίει. Ποτέ δεν φταίει. Αντιθέτως, αγωνίζεται να βοηθήσει και να ευλογήσει τον άνθρωπο. Αλλά οι διαλογισμοί, οι πονηροί και οι πόνοιες, οι πονηρές των ανθρώπων που γεμίζουν την καρδιά του όταν ο διάβολος κατοικήσει μέσα του και, εν πάση περιπτώσει, για να μην το πω τόσο σκληρά, επηρεάζει τη ζωή του, τότε ο άνθρωπος τα βάζει με το Θεό. Διαλογίζεται εις βάρος του Θεού, όπως ακριβώς τώρα και ο Αδάμ που είπε του Θεού, εσύ φταίς για τη γυναίκα που εσύ μου έδωσες, με επλάνησε και μου έδωκε να φάγω από το δέντρο το οποίο εσύ μου είπες να μην φάω. Και στράφηκε ο Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα και είπε, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες εσύ? Και η γυναίκα πάλι με ίδια δικαιολογία, όχι με αποδοχή της αμαρτίας, εξομολόγηση και μετάνοια, όπως πολύ αργότερα μας διδάσκει ο Θεός ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να εξαλειφθεί η αμαρτία μας. Γυναίκα λοιπόν με την ίδια ανθρώπινη και γήινη και σαρκική λογική είπε, ο όφης, το πιο φρόνιμο ζώων μέσα στον παράδεισο, με υπάτησε και έφαγον από αυτό το οποίο απαγόρευσε στον Αδάμ και σε μένα να φάμε. Από εκεί και πέρα άρχισε η κρίση του Θεού και αναγκάστηκε πια ο Θεός και εξεδίωξε τον Αδάμ, λέγει η Γραφή, κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ, και έθεσε τα χερουβίμ και την ροφέαν την φλογίνη την περιστρεφωμένη για να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Μήπως ο Αδάμ και η Εύα φάγουν από το ξύλο της ζωής και ζήσουν αιώνια σε μια ζωή μέσα στην αμαρτία, μέσα στην παράβαση, μέσα στη δυστυχία και μέσα στην κόλαση, την αιώνια τιμωρία. Από εκεί και πέρα λοιπόν, λέει η Γραφή, όπως αποκαλύπτεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι ευασίλευσε ο θάνατος και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι ο τύπος του μέλλοντος, γιατί δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή το αμάρτημα πρώτων πατέρων ημών, δηλαδή του Αδάμ και της Εύας. Μέσα από αυτή την αμαρτία υπησήλθε στον κόσμο ο θάνατος. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Βεβαίως ο Θεός προσπάθησε με το πέρασμα του χρόνου και να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιστρέψουν. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη οικονομία του Θεού στους ανθρώπους, και η οικονομία σημαίνει η αναξερεύνητη πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, όπου από Αδάμ έως Νόε υπήρξε η οικονομία του Θεού της συνειδήσεως των ανθρώπων. Με τη συνείδηση και την αθωότητα προσπάθησε ο Θεός να φέρει σε μετάνοια τους ανθρώπους, αλλά δεν το κατάφερε. Και έτσι, παρόλο που μετά την γέννηση του Κάιν και του Άβελ και το θάνατο του Άβελ από τον Κάιν εξ αντιζηλίας και στη συνέχεια με τη γέννηση του Σιθ, ο Θεός χώρισε τους ανθρώπους σε αυτούς που γνωρίζουν το καλό, τα τέκνα του Θεού, και σε αυτούς που γνωρίζουν το κακό, τα τέκνα του κακού, όπου τα τέκνα του Άβελ ήταν, του Σιθ ήταν τα πρώτα, τα τέκνα του Κάιν ήταν τα δεύτερα, όμως το ανθρώπινο γένος απέτυχε. Και έφτασε σε 1600 χρόνια περίπου, από το 4000 π.Χ. μέχρι το 2400 π.Χ., να έχουν φτάσει πια η αμαρτία και η παράβαση και η ανομία στην ανθρωπότητα στο πλήρες, ώστε ο Θεός αποφάσισε να κάνει μια καινούργια αρχή, γιατί απέτυχε με τους ανθρώπους, καθώς οι άνθρωποι απέτυχαν με το Θεό, στην παρουσία του Θεού και με το θέλημα του Θεού, μέσα στην οικονομία της συνειδήσεως ή της αθωότητος. Διάλεξε λοιπόν και βρήκε τον Νόε, έναν άνθρωπο δίκαιο ανάμεσα στους συγχρόνους του, ο οποίος βρήκε χάρη και τον οποίον διέταξε να οικοδομήσει μία κύβωτο, γιατί επρόκειτο να καταστρέψει κάθε ζωντανή ύπαρξη,
στη γη με κατακλυσμό μεγάλο. Ο Νόε πίστεψε στο λόγο του Θεού, γιατί ήταν δίκαιος, και αυτός, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του άρχισαν να οικοδομούν επί 120 χρόνια την κυβωτό του Νόε τη λεγόμενη, όπου οι άνθρωποι που θα μπαιναν μέσα θα σώζονταν από τον κατακλυσμό αυτό. Δυστυχώς μόνο η οικογένεια του Νόε μπήκε μέσα και όλα τα ζώα τα οποία διέταξε ο Θεός να οδηγηθούν μέσα στην κυβωτό του Νόε και το Νόε να τα δεχτεί. Και έτσι από το 2400 μέχρι το 2000 δημιουργήθηκε ξανά η ανθρωπότης από την αρχή, γιατί έτσι κάνει ο Θεός, δημιουργεί νέες αρχές και νέα πράγματα, νέα τάξη πραγμάτων όταν αποτυγχάνει με τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει βέβαια με το Θεό και στην προσωπική μας ζωή. Όταν αποτυγχάνουμε κάπου, έρχεται ο Θεός και δημιουργεί νέα πράγματα για να μας δώσει καινούργιες ευκαιρίες για τη σωτηρία, όπως δίδει καινούργιες ευκαιρίες στο ανθρώπινο γένος. Και έτσι η νέα αρχή θα γίνει τώρα με έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, μέσα στην ανθρωπότητα που υπήρχε, αλλά με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου λαού, του λαού Ισραήλ, ενός ιδιαίτερου λαού που θα τον κάνει δικό του λαό. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ και δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ. Και μπήκαμε πια από την οικονομία της δικαιοσύνης που ίσχυε από τον Νόε μέχρι τον Αβραάμ, μπήκαμε στη δικαιοσύνη της πίστεως που θα ισχύσει πια από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή. Γιατί και σε αυτή την οικονομία του Θεού, στην οικονομία της πίστεως, πάλι θα αποτύχει ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Και τότε ο Θεός θα φέρει μια καινούργια αρχή, τον νόμο μέσα στο λαό Ισραήλ και το φόβο με τον Μωυσή. Το νόμο που έφερε ο Θεός στο λαό Ισραήλ με τον Μωυσή, όπου όποιος ακριβώς έπρατε όλες τις εντολές του Θεού θα σωζόταν, αντιθέτως όποιος μία εντολή παρέβαινε δεν είχε σωτηρία και μάλιστα κάποιες εντολές αν παρέβαινε λιθοβολείται. Νόμος και φόβος. Αλλά και πάλι ο Θεός απέτυχε. Και έτσι αποφάσισε ο Θεός να εκπληρώσει το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, δηλαδή ο Θεός να έλθει εν σαρκή ανάμεσα στους ανθρώπους, πλήρης χάριτος και αληθείας, ο λόγος του Θεού να γίνει σάρκα. Και έτσι ήλθε η περίοδος της χάριτος, όπου όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού σώζεται και όποιος δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του έχει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Αλλά και πάλι και στην περίοδο της χάριτος εν γέννη η ανθρωπότης απέτυχε και ο Θεός απέτυχε, γιατί η Εκκλησία, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία πραγματικά εθριάμβευσε δια του Ιησού Χριστού σε όλη την Οικουμένη, μετά σιγά σιγά άρχισε να ξεπέφτει, οι άνθρωποι πήραν την εξουσία του Θεού στα χέρια τους μέσα στην Εκκλησία, έπαψε να είναι κεφαλή της Εκκλησίας εκείνης ο Χριστός όπως θέλει ο Θεός να είναι, έγιναν άνθρωποι κεφαλή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία ξέπεσε, όμως δεν έπαψε να υπάρχει ποτέ το μικρόν πίμνιον, για το οποίο ο Κύριος είπε «Μη φοβού μικρόν πίμνιον, διότι σε ευδόκησα να δώσω τη βασιλεία μου». 2000 χρόνια θα κρατήσει περίπου η περίοδος της χάριτος, από την γέννηση του Χριστού και πιο σωστά από την Πεντηκοστή ημέρα, όπου ο Χριστός έστειλε εν δυνάμει το Πνεύμα το Άγιο και δημιούργησε την Εκκλησία του, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, απλώς για να το αναφέρουμε, θα έρθει η επόμενη οικονομία που είναι η οικονομία του Αντίχριστου για μια εφταετία και εν τέλει μετά η χιλιετής βασιλεία, όπου ο Χριστός θα βασιλεύσει από της Δευτέρας Παρουσίας έως της τελικής κρίσεως για 1000 χρόνια επί της γης με ράβδο σιδηρά. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή στο τέλος χιλιετούς βασιλείας, όταν θα έρθει και η τελική κρίση, θα δημιουργηθεί η αιώνια ζωή που έχει προφητευθεί και έχει υποσχεθεί στα παιδιά του Θεού ο ίδιος ο Θεός. Όμως να επιστρέψουμε λίγο τώρα στο προπατορικό αμάρτημα. Ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει και λέγει, ξαναδιαβάζω, «Δια τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά εβασίλευσεν ο θάνατος του προπατορικού αμαρτήματος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως». Δηλαδή
από τον Αδάμ μέχρι που ήλθε ο νόμος του Μωυσή, εβασίλευσε ο θάνατος μέσα από το προβατορικό αμάρτημα και σταμάτησε για το λαό Ισραήλ το προβατορικό αμάρτημα όταν πια ήλθε ο νόμος αυτούς, απεκαλύφθη η αμαρτία αλλά και απεκαλύφθη και το θέλημα του Θεού, ώστε πια ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει και δεν πεθαίνει για το αμάρτημα του Αδάμ, δηλαδή αν και δεν αμάρτησε κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, όμως πεθαίνει από το αμάρτημα του Αδάμ γιατί ζει μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, εξόριστος του Θεού, μακριά από τον παράδεισο του Θεού, αλλά τώρα του δίδεται η ευκαιρία μέσα από τον νόμο του ανθρώπου, ιδίως του λαού Ισραήλ όπως περιγράψαμε, του λαού τον οποίο δημιούργησε ο Θεός από τον Αβραάμ, μέσα από την οικονομία της πίστεως και αργότερα την οικονομία του νόμου. Μέσα λοιπόν από την νομοθεσία, μέσα από τον νόμο του Θεού, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εκλέξει το αγαθόν και να απορρίψει το κακόν. Εάν εκλέξει το αγαθόν, δηλαδή την υπακοή του νόμου, σώζεται. Εάν δεν μπορέσει ή δεν εκλέξει την υπακοή του νόμου, τότε χάνεται. Αλλά πια δεν χάνεται από το προβατορικό αμάρτημα. Άρα λοιπόν για το λαό Ισραήλ, από τη στιγμή που ήλθε ο νόμος στη ζωή του, έπαψε να ισχύει το προβατορικό αμάρτημα. Όμως για τα έθνη, που ο νόμος δεν είχε έλθει σε αυτούς, το προβατορικό αμάρτημα ισχύει. Και ισχύει μέχρι να έλθει η μεγάλη χάρη του Θεού, η σωτήριος, διά του Ιησού Χριστού, όπου η σωτηρία πια γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, με την επίκληση του αίματος του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και δια της πίστεως εν το ονόματι του Ιησού Χριστού εις το Θεό. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Χριστό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας. Έτσι λοιπόν, το προβατορικό αμάρτημα ισχύει μέχρι σώτου ο άνθρωπος επικαλεστεί τον Χριστό, δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και σωθεί. Ένα ερώτημα όμως κρίσιμο σε συνέχεια αυτών των οποίων είπαμε είναι: ένα μωράκι όταν γεννιέται είναι μέσα στο θάνατο ή είναι μέσα στην αθωότητα και μέσα στη σωτηρία? Η Γραφή λέει ότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών, των παιδιών. Μάλιστα ιδιαίτερα για τα βρέφη λέει ότι έχουν ζωή αιώνιων. Όμως σε ένα εδάφιο αναφέρει πολύ απόλυτα ο Λόγος του Θεού ότι τα παιδιά των Αγίων είναι άγια, των δε ασεβών είναι ακάθαρτα. Και θέλω να το δούμε για να το βεβαιώσουμε αυτό. Είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και λέγει: διότι ο ανήρω άπιστος αγιάζεται δια της γυναικός και γεννή η άπιστος αγιάζεται δια του ανδρός, επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Τα τέκνα λοιπόν των Αγίων είναι άγια. Έστω κι αν ένας μόνο από τους γονείς είναι σε αγιασμό και καθαρότητα, αναγεννημένος, σωσμένος από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, αναγεννημένος από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, τότε τα παιδιά είναι άγια. Αν όμως και οι δυο μέσα στην οικογένεια δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό και είναι μέσα στην αμαρτία, δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν σωθεί από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, τότε πιστεύω ότι το προβατορικό αμάρτημα ισχύει σε αυτά τα παιδιά, άρα αυτά τα παιδιά χρειάζονται είτε σωτηρία όσων είναι μικρά δια των γονέων τους, γιατί όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει μέσα σε οικογένεια χριστιανική, ένα μωρό μεγαλώνει σε χριστιανική οικογένεια, τότε δεν μπορεί παρά να είναι άγιο, γιατί μεγαλώνει μέσα σε προσευχές, μέσα στην αγάπη, μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν όμως ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε άπιστους γονείς, τότε μεγαλώνει μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία, μέσα στις συνήθειες του κόσμου και μέσα σε κάθετη που είναι έξω από το Θεό. Άρα, κατά την ταπεινή μας γνώμη, τα παιδιά των Αγίων είναι ξεχωρισμένα, αγιασμένα, καθαρά και δεν ισχύει σε αυτά το προβατορικό αμάρτημα, αλλά όταν γεννηθούν οι γονείς τα αφιερώνουν κατά το Λόγο του Θεού στον Κύριο, γνωρίζοντας ότι ο Θεός τους τα χάρισε για να τα οδηγήσουν στον ουρανό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός τα εμπιστεύθηκε για λίγο μέχρι να μεγαλώσουν και να τα παραδώσουν στη ζωή και στον Θεό, και επιπλέον ότι είναι αδύναμοι
και δεν έχουν την δυνατότητα να μεγαλώσουν με ασφάλεια και σωστά τα παιδιά τους. Αντιθέτως έχουν υποχρέωση να τα εκπαιδεύουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όταν λοιπόν τα αφιερώσουν στον Κύριο, τότε προπατορικό αμάρτημα δεν υφίσταται στα παιδιά αυτά. Μέχρι να μεγαλώσουν, να δεχθούν και αυτοί το Χριστό, να πιστέψουν και κατά το λόγο του Θεού, όποιος τεύσας και βαφτιστεί σωθήσετε, να βαφτιστούν στο όνομα του Χριστού αφού πιστεύσουν η άφεση αμαρτιών και να γίνουν ουρανοπολίτες και το πολίτευμά τους να είναι της ουρανής. Αντιθέτως λοιπόν, τα παιδιά των ασεβών και των αμαρτωλών που ζουν μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα στην αμαρτία, και αυτοί και οι γονείς δηλαδή, αλλά και τα παιδιά βρίσκονται, υπόκειται μέσα στην αμαρτία και στο θάνατο του προπατορικού αμαρτήματος μέχρι ότου πιστέψουν στον Χριστό, δεχτούν τον Χριστό και σωθούν και αυτοί, οπότε θα αφιερώσουν και τα παιδιά τους στον Κύριο και θα φύγει κάθε έννοια προπατορικού αμαρτήματος. Θέλω να επιμείνω μια φορά ακόμη για την σωτηρία των μικρών παιδιών. Αν είναι βρέφος, το μικρό παιδί είναι μέσα στην αθωότητα και πιστεύω ότι είναι έτοιμο για τη Βασιλεία των Ουρανών ανεξάρτητα σε ποια οικογένεια ζουν. Αλλά λέει η Γραφή, από νηπιότητος αυτού του ανθρώπου η καρδιά είναι γεμάτη κακία. Όταν όμως μπει μέσα στην νηπιακή ηλικία το παιδί, τότε η καρδιά του κατά το λόγο του Θεού γεμίζει κακία, υπησέρχεται πια το προπατορικό αμάρτημα σε αυτό και το παιδί αυτό δεν ξέρω αν έχει αιώνια ζωή, είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω εγώ και δεν φαίνεται και καθαρά από το Λόγο του Θεού, παρόλο που είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναρθεί αυτό που είπε ο Κύριος μας για τα παιδιά των Τιούτων είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν θα αφήσουμε την κρίση αυτή όπως πάντοτε περί αιωνίου ζωής στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και ο οποίος είναι ο αρμόδιος να κρίνει στον Χριστό ιδιαιτέρως, ο οποίος είναι ο αρμόδιος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Συμπερασματικά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το προπατορικό αμάρτημα για μέν τους Ισραηλίτες υπάρχει μέχρι ότου ήλθε ο νόμος σε αυτούς, για μέσα στους εθνικούς υπάρχει μέχρι ότου ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και σωθεί. Για δε τα παιδιά το ίδιο ισχύει, καθώς είναι γεγραμμένο τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Όταν μάλιστα δε κατά το λόγο του Κυρίου όχι βαφτίσουν, γιατί αυτό είναι μια παράβαση στο λόγο του Θεού, αμαρτία και ανομία, αλλά όταν τα αφιερώσουν στον Κύριο κατά το λόγο του Κυρίου, τότε με τα πάσης βεβαιότητος κάθε έννοια προπατορικού αμαρτήματος πάβει να ισχύει σε αυτή την οικογένεια και σε αυτά τα παιδιά. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή, την εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι η εκπομπή όπου σχολιάζουμε τις δικές σας απόψεις, κρίσεις, απορίες, ερωτήσεις, διαφωνίες που μας στέλνετε στην διεύθυνση που τώρα φαίνεται στην οθόνη σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου να σας ευλογεί, να σας οδηγεί και να κατευθύνει τη ζωή σας κατά πάντα. Αμήν.